Πέθανε οι άνθρωποι και χτύπησαν την πόρτα με τα μωρά τους. Τι μπορεί να κάνει κανείς? Τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος αν θα έβλεπε βρέφη, γέροντες, γυναίκες? Έτσι του Νάσο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θεματολογία, επιστρέφουμε δυστυχώς στο σφυροκόπημα στη Γάζα, το οποίο ξεκίνησε για πολλωστή φορά. Η Γάζα βρίσκεται ανάμεσα στα συντρίμμια, με τους ανθρώπους που ζουν εκεί να είναι αντιμέτωποι, Δημήτρη και Μάριε, ξανά με το θάνατο, πέρα από τις καθημερινές κακουχίες, πέρα από την έλλειψη νερού, πέρα από την έλλειψη ρεύματος, πέρα από την έλλειψη τροφής, πλέον τρέχουν να σωθούν για τη ζωή τους. Στο μεγαλύτερο ανοιχτό στρατόπεδο συγκέντρωση στον πλανήτη. Έτσι. Μα το λέμε αυτό. Ανοιχτή. Όχι τώρα, φυλακή. Δεκαετίες τώρα. Ανοιχτή η φυλακή. Και μετά αναρωτιούνται γιατί πρημοδοτούνται οι ακραίοι της Χαμάς. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία συμβαίνει. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι μια συζήτηση την ώρα που πεθαίνει ο κόσμος. Και το λέω πολύ ειλικρινά. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχιστεί το σφυροκόπημα. Δεν ξέρω τι συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Βλέπουμε ξανά τα πλάνα. Αυτά είναι τα πλάνα του ναού του Αγίου Πορφυρίου, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Οι άνθρωποι ψάχνουν με τις κάμερες των κινητών, το βλέπετε. Ολόκληρη Γάζα δεν υπάρχει, Αναστασία. Ισοπαίδωσαν ολόκληρη τη Γάζα. Και αυτό έρχεται δύο μέρες μετά το βομβαρδισμό, το χτύπημα, δεν ξέρω, στο νοσοκομείο της Γάζας, για το οποίο, για το ποιος... Ποιοι ήταν οι δράστες, ποιος είναι ο υπεύθυνος. Ακόμη έχουμε ακούσει τα πάντα. Όλα τα πιθανά σενάρια. Και δεν ξέρω τελικά στη Γάζα πόσο φτηνή είναι η ανθρώπινη ζωή. Δεν κοστίζει τίποτα στη Γάζα. Αλλά ξαναλέω ότι δεν περιμέναμε τη σημερινή κρίση για να το. Ή τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα και γνωρίζαμε πού κείται το μείζον, δεν περιμέναμε τη σημερινή κρίση για να το καταλάβουμε αυτό.